3 ώρες ο 37χρονος Έλληνας είναι εγκλωβισμένος σε μια προεξοχή του βράχου 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα στο νησί Ko Larn της Ταϊλάνδης. Ένα ελικόπτερο του ναυτικού φτάνει στο σημείο και ο διασώστης κατεβαίνει στο βράχο όπου έχει παγιδευτεί ο Θεόδωρος Μπούρας. Αφού τον δένει με μία ζώνη, ανεβαίνουν μαζί στο ελικόπτερο. Η διάσωση του Έλληνα είχε αίσιο τέλος. Ο 37χρονος είπε στους διασώστες πως αναρριχήθηκε στο βράχο προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες. Ο βράχος είχε κλείσει 90 μοίρες και ύψος 400 μέτρα. Όταν έφτασε στα μισά, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε ούτε να αναρριχηθεί, αλλά ούτε και να κατέβει. Τα μέλη του πληρώματος αλλιευτικού σκάφους τον άκουσαν να φωνάζει σε βοήθεια και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι διασώστες που απεγκλώβησαν τον Έλληνα αναρριχητή τον βρήκαν εξαντλημένο, γι' αυτό και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο στην Πατάγια. Εκεί διαπιστώθηκε πως ήταν καλά στην υγεία του και η περιπέτειά του έληξε αφήνοντας του μόνο λίγες γρατζουνιές. Ο Θεόδωρος Μπούρας, που δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους στην Ταϊλάνδη καθώς οι εικόνες αυτές κάνουν το γύρο του κόσμου, ευχαρίστησε τους διασώστες.